Ράδιο, η φωνή της ελληνικής ομογένειας. Το Ήφεστος Ράδιο παρουσιάζει την εκπομπή «Η μαγεία των παραμυθιών». Για χαρά! Είμαι η μη μαμά η Νό. Και εγώ είμαι η και εγω ειμαι η κορη της Ήρης. Και θα σας διαβάζουμε παραμύθια... Από όλο τον κόσμο! Παραμύθια για μάγους, γίγαντες και τζίνι, για το φεγγάρι... Το ουράνιο τόξο, πριγκίπισσες βασίλισσες, αγόρια και κορίτσια. Κλείστε λοιπόν τα μάτια, ακονίστε τα αυτιά σας και αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Καλή, Καλή ακρόαση φίλοι μας! Ταξωτικά και ο παπούτσις. Μια διασκευή του παραμυθιού των αδελφών Γκριμ. Υπήρχε μια εποχή που όλοι πίστευαν στα ξωτικά. Ο παπουτσής αυτής της ιστορίας και γυναίκα του σίγουρα πίστευαν. Ο παπουτσής δούλευε πολύ σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έφτιαχνε παπούτσια από το καλύτερο δέρμα και ήταν καλός τεχνίτη. Όμω η δουλειά δεν πήγαινε καλά. Μια νύχτα ανακάλυψε πως του είχε μείνει δέρμα μόνο για ένα ζευγάρι παπούτσια. Με βαριά καρδιά έκοψε προσεκτικά το δέρμα και άφησε τα κομμάτια έτοιμα στον πάγκο του για να τα ράψει το επόμενο πρωινό. Έσβησε το κερί και διέσχισε την αυλή από το μαγαζάκι του μέχρι το σπίτι. Γυναίκα, δεν ξέρω τι θα κάνω! Μόλις έκαψα το τελευταίο κομμάτι δέρματος στο μαγαζί», είπε στενοχωρημένος. «Μη στεναχωριέσαι τόσο άντρα μου», είπε η γυναίκα του με ένα κουρασμένο χαμόγελο. «Ίσως μπορέσει να πουλήσεις αυτό το τελευταίο ζευγάρι παπούτσια σε καλή τιμή. Περίμενε και θα δεις τι θα φέρει το αύριο». Την επόμενη μέρα ο παπουτσής ξύπνησε νωρίς όπως συνήθως. Φαντάζεσαι την έκπληξή του μόλις άνοιξε τα παντζούρια στο μαγαζί του όταν είδε στον πάγκο του όχι κομμάτι από δέρμα έτοιμα για ράψιμο αλλά ένα εξαιρετικό ζευγάρι γυναικεία παπούτσια με λεπτοδουλεμένο τακούνι. Τα γαζιά ήταν τόσο λεπτά που θα έλεγες πως τα είχαν φτιάξει ποντίκια. Έβαλε τα παπούτσια στη βιτρίνα του μαγαζιού και πριν περάσει η ώρα ένας πλούσιος έμπορος μπήκε και τα αγόρασε για την καινούργια του σύζυγο, πληρώνοντας τον φτωχό παπουτσί τα διπλάσια από τη συνηθισμένη τιμή. Ο παπουτσής με τη σειρά του ευχαριστήθηκε από την τύχη του και αγόρασε αρκετό δέρμα για να φτιάξει δύο ζευγάρια παπούτσια. Για άλλη μια φορά έκοψε προσεκτικά το δέρμα και άφησε τα κομμάτια επάνω στον πάγκο του για να τα ράψει το επόμενο πρωινό. Την άλλη μέρα ο παπουτσής σηκώθηκε ακόμη πιο νωρίς. Η γυναίκα του τον ακολούθησε στο μαγαζί και άνοιξε τα παντζούρια. «Άντρα μου!» ξεφώνησε αφού πάνω στον μπάνκο βρίσκονταν δύο ζευγάρια από τα πιο υπέροχα παπούτσια που είχε δει ποτέ. Ήταν ένα ζευγάρι πράσινα παπούτσια με κόκκινα τακούνια και ένα ζευγάρι τόσο μαύρο και γυαλιστερό που ο παπουτσής μπορούσε να δει το πρόσωπό του πάνω τους έβαλε τα παπούτσια στη βιτρίνα και πολύ σύντομα μπήκε ένας ποιητή που αγόρασε το πράσινο ζευγάρι με τα κόκκινα τακούνια και λίγο μετά ένας εφημέριος που αγόρασε το γυαλιστερό μαύρο ζευγάρι. Και οι δύο πλήρωσαν πλούσιο πάροχα για αυτά τα υπέροχα παπούτσια με τα τόσο λεπτά γαζιά που θα έλεγε πω τα είχαν φτιάξει ποντικάκια. Αυτό συνεχίστηκε για πολλέ μέρε. Ο παπουτσής αγόραζε καινούρια δέρματα, άφηνε τη νύχτα τα κομμάτια έτοιμα κομμένα στο πάγκο του και όταν επέστρεφε το πρωί αντίκριζε τα πιο λεπτοδουλεμένα παπούτσια. Η φήμη του παπουτσί εξαπλώθηκε και σύντομα το μαγαζί του ήταν γεμάτο πελάτες που ανυπομονούσαν να αγοράσουν τα υπέροχα παπούτσια του. Πριν περάσει καιρός, ο παπουτσής και η γυναίκα του δεν ήταν πια φτωχοί, αλλά συνέχισαν να ζουν απλά, Καθώς δεν τους ενδιαφέραν και πολύ οι πολυτέλειες της ζωής, τους αρκούσε να είναι ευτυχισμένοι και υγιείς. Μια μέρα είπε η γυναίκα «Άντρα μου, πιστεύω πως πρέπει να δούμε ποιος μας έδωσε αυτή την καλή τύχη για να μπορέσουμε να τον ευχαριστήσουμε». Ο παπουτσί συμφώνησε και έτσι εκείνη τη νύχτα αφού άπλωσαν τα κομμένα δέρματα και έσβησαν το κερί, αυτός και η γυναίκα του κρύφτηκαν πίσω από την πόρτα του μαγαζιού. Μόλις το ρολόι του δημαρχείου χτύπησε μεσάνυχτα, άκουσαν τρεχαλιτό από μικρά ποδαράκια και ψηλές φωνές να γελάνε. <συρίζει> Δυο μικροσκοπικά ξωτικά ξεγλίστρησαν πίσω από τον τοίχο, σκαρφάλωσαν στον πάγκο και έπιασαν γρήγορα δουλειά, ράβοντας με μικροσκοπικά γαζιά τόσο λεπτοφτιαγμένα που έμοιαζε σαν να τα είχαν φτιάξει ποντικάκια. Τα ξωτικά τραγουδούσαν την ώρα που έραβαν καθισμένα στον πάγκο. Αλλά όμως Έδειχναν φτωχά. Φορούσαν παντελόνια κουρελιασμένα, μπλούζες τριμμένε και τα καημένα τα πόδια του φαίνονταν ξυλιασμένα αφού δεν είχαν ούτε παπούτσια ούτε κάλτσε. Μέχρι να πει κείμενο, όλα τα δέρματα είχαν χρησιμοποιηθεί και πάνω στον πάγκο έστεκαν πολλά ζευγάρια παπούτσια. Τα ξωτικά απομακρύνθηκαν γελώντας ο παπουτσής και η γυναίκα του κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και μετά αποφάσισαν και δυο να ανταμείψουν τους μικρούς τεχνίτες. Την επόμενη ημέρα, ο παπουτσής πήρε μερικά κομμάτια από πράσινο και κίτρινο δέρμα και με όσο μικρότερα γαζιά μπορούσε, έφτιαξε δύο μικρά ζευγάρια μπότες, κίτρινες με πράσινα τακούνια. Η γυναίκα του πήρε το καλάθι της ραπτικής και μερικά κομμάτια ύφασμα και με όσο μικρότερες ραφές ήταν δυνατόν έφτιαξε δύο μικρά κόκκινα παντελόνια και δύο μικρά κομψά σακάκια με αστραφτερά ασημένια κουμπιά. Μετά έπλεξε δύο ζευγάρια μικρές κίτρινες κάλτσες με όσο μικρότερες βελονιές μπορούσε. Εκείνη τη νύχτα ο παπουτσής δεν έκοψε καθόλου δέρμα. Αντιθέτως, άπλωσε τα ρούχα και τις μπότες με τις κάλτσες και για άλλη μια φορά κρύφτηκαν μαζί με τη γυναίκα του πίσω από την πόρτα του μαγαζιού. Καθώς το ρολόι του δημαρχείου χτυπούσε 12, άκουσαν τρεχαλιτά από μικρά ποδαράκια και ψηλές φωνούλες να γελούν. Τα δυο μικροσκοπικά ξωτικά ξεπρόβαλαν πίσω από τον τοίχο και σκαρφάλωσαν στον πάγκο. Όταν είδαν τα δώρα, χτύπησαν παλαμάκια ευχαριστημένα και γελώντας χαρούμενα, πέταξαν τα παλιά τους κουρέλια και δοκίμασαν τα καινούρια τους ρούχα και τις μπότες. Έδειχναν θαυμάσια. Γελώντας και χαμογελώντας, γλίστρησαν πίσω από τον τοίχο και ο παπουτσής και η γυναίκα του δεν τα ξαναείδαν ποτέ πια. Μια φορά τον χρόνο όμως, όταν ο παπουτσής και η γυναίκα του άνοιγαν το πρωί το μαγαζί, επάνω στον πάγκο έβρισκαν ένα θαυμάσιο ζευγάρι παπούτσια με γαζιά τόσο λεπτοφτιαγμένα που θα έλεγε πως τα είχαν φτιάξει ποντικάκια. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε... Η ζωή από μόνη της είναι το πιο όμορφο παραμύθι. Festus Radio, the voice of Greek diaspora.